Πάμε στον επόμενο καλεσμένο σήμερα, μετά από πολύ καιρό. Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, τον κύριο Γεροτζιάφα. Καλημέρα, κύριε Γεροτζιάφα. Καλημέρα, κύριε Σεχίνη. Λοιπόν, εν μέσω πυκνών γεγονότων και πρώτης ελεύσεως αμυγός του χειμώνα, εξακολουθούμε να ταλανιζόμαστε 2-2,5 χρόνια με την πανδημία. Επιστημονικά, τι νεότερο έχουμε, κύριε Γεροτζιάφα? Εξαρτάται που είμαστε, αν είμαστε στη Γαλλία ή στην Ελλάδα. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, καθώς στη Γαλλία βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ελέγχου της πανδημίας, χωρίς να λέμε ότι τελείωσε η πανδημία, η πανδημία θα αργήσει να τελειώσει, και αυτό είναι ένα επιστημονικό δεδομένο που επιβεβαιώνεται και από πολύ πρόσφατες δημοσιεύσεις. Οι ίδιοι Αμερικάνοι λένε ότι πάμε για μια επέκταση πανδημίας ένα χρόνο πιο μακριά από ό,τι υπολογιζόταν. Βέβαια, αυτά σας θυμίζω ότι τα έχουμε ξαναπεί και καλό είναι να αρχίσουμε να ξαναβάζουμε παλιές εκπομπές για να μην επαναλαμβανόμαστε τα ίδια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, επιστημονικά αυτό που έχουμε είναι ότι πια γνωρίζουμε ότι ο ιός μπορεί και προσβάλλει τα κύτταρα των αγγείων που βρίσκονται στον εγκέφαλο. Δηλαδή, φεύγει από τον πνεύμονα και χτυπάει τα ενδοθυλιακά κύτταρα μέσα στον εγκέφαλο, και αυτό εξηγεί πολλά από τα νευρολογικά συμπτώματα και σημεία που έχουν οι άρρωστοι με COVID. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό εσείς, εντάξει, το λέτε σαν καραμέλα, αλλά δεν πολύ συζητιέται. Έχει σχέση και με αυτό που λέμε οι ασθενείς long COVID? Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι το long COVID. Ναι. Έχει αναγνωριστεί πια σαν νόσημα, είναι περίπου το 10% των ασθενών με COVID, και το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι προς το παρόν δεν είμαστε σίγουροι αν είναι οι άρρωστοι που νοσηλεύτηκαν ή ακόμη και αυτοί που το περνάνε, θα σας το πω, στο πόδι. Α. Το οποίο αλλάζει, όπως καταλαβαίνετε. Άρα αυτό που είπατε για τον εγκέφαλο είναι ποιοι, αυτοί που έχουν νοσηλευτεί, κύριε Γεροτζιάφα? Αυτό θα το δούμε. Γιατί αυτό που έχουμε τώρα είναι νεκροτομικά δεδομένα. Μάλιστα. Όμως αυτό σημαίνει ότι ο ιός, αυτό που είπαμε από την πρώτη μέρα που κάναμε την πρώτη μας γνωριμία τη ραδιοφωνική, ο ιός είναι ένας ιός που είναι στα αγγεία και στο αίμα. Δεν είναι μια υπόθεση της αντίδρασης μέσα στο πνεύμονα. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε πλευράς γνώσης για την κατάσταση του COVID και την εξέλιξή του. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι αυτή είναι και μια δημοσίευση που θα δημοσιευτεί από το δικό μας group στη συνεργασία με το Δημόπουλο, με το group του κ. Δημόπουλου και του κ. Τέρπου. 20% των ανθρώπων οι οποίοι έχουν περάσει COVID, ελαφρύ ή βαρύ, συνεχίζουν 2 μήνες μετά την αποθεραπεία τους να έχουν πολύ σοβαρές διαταραχές στα αγγεία του αίματος. Που και αυτό θα δούμε αν σχετίζεται με το long COVID. Άρα επιβεβαιώνεται η εκτίμηση που είχαμε πριν 18 μήνες ότι το COVID είναι σοβαρό νόσημα. Και αυτό, ας το καταλάβουν καλά οι ακροατές σας, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε είναι ανεμβολίαστοι. Να μην μπούμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Δεδομένου ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, όπως είπατε καλά, έχουμε, και έχει, στην Ελλάδα ο εμβολιασμός πρακτικά έχει σχεδόν πάει σημειωτών, πρέπει οι άνθρωποι τουλάχιστον να ξέρουν τα συμπτώματα του COVID και με το που εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα να πηγαίνουν κατευθείαν στο γιατρό του. Όπου τον βρίσκουν και όποιος τον βρίσκουν. Αυτά είναι πια θέματα που ένα χρόνο τα συζητάμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Και οι γιατροί σήμερα ξέρουν να θεραπεύουν και να αναγνωρίζουν το COVID καλύτερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Έχουμε οδηγίες κατευθυντήρες για το τι θα κάνουμε στην πόλη, στο σπίτι, και τις ξέρουν πια οι γιατροί. Έχει γίνει και στην Ελλάδα καλή εκπαιδευτική δουλειά, όσο στο μέτρο του δυνατού βέβαια, για τους γιατρούς. Έχει σημασία όμως οι άνθρωποι, οι πολίτες, να καταλάβουν ότι όταν ξεκινάνε να έχουν πυρετό, να πονάνε τα κόκαλά τους, να πηγαίνουν, να μην έχουν, να νιώθουν αδυναμία ή να αρχίζουν να βήχουν, να μην λένε και μπαίνουν στο σπίτι, δεν πειράζει, θα περάσει ή θα πάω στη δουλειά και θα την βγάλω στο πόδι, αλλά να πηγαίνουν γρήγορα στο γιατρό για να διαγνώσουν το COVID. Βλέπω ότι προσεγγίζεται με εξαιρετική προσοχή το ζήτημα. Λέτε δηλαδή ότι η COVID πια μπαίνει και σε άλλα, όχι χωράφια, σε άλλες παραμέτρους, είναι εδώ και θα παραμείνει εδώ? Ναι, σαφέστατα. Θα σας πω το εξής, ότι εμείς πια στο δικό μου το group και το εργαστήριο έχουμε γυρίσει στην κλασική μας δουλειά που είναι ο καρκίνος και η πρόβωση, αλλά και έχουμε βάλει το COVID ως δευτερεύον αντικείμενο έρευνας και ενασχόλησης με μακροπρόθεσμη προοπτική. Δηλαδή είναι μια καινούργια δουλειά, ένα καινούργιο, ας πούμε, αντικείμενο το οποίο ανοίγει παράλληλα, έχουμε γύρω στα βασικά μας παιδεία, και θα γίνει καινούργια ειδικότητα το COVID. Δεν θα, προς εκεί θα πάει. Από πλευράς αμυγός ιατρικής. Αυτά με τις ελευθερίες και τα αφήνουμε πίσω την πανδημία και τέτοια είναι συνθήματα. Μην τα πιστεύει ο κόσμος.
η πραγματικότητα. Σήμερα δαπανούνται τεράστια κερδοφορία στην έρευνα για το COVID. Σας κάνει αισιόδοξο το κομμάτι, όχι των εμβολίων, της φαρμακευτικής, ή εκεί πάμε με ακόμη πιο αργά βήματα? Κοιτάξτε, τα φάρμακα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτύξεις φάρμακα. Σας θυμίζω ότι για τους ιούς, αλλά και γενικότερα να αναπτύξεις φάρμακα. Λοιπόν, σας θυμίζω για τον ιό της γρήπης ή το ακόμη και τον ιό του έρπιτα του ρωστήρα ή το απλό έρπιτα του επιχείρηου. Φάρμακο με καλή αποτελεσματικότητα δεν έχουμε. Ακόμα και όταν βγάλει το σπυρί, τον έρπιτα στο κύλος, αν δεν το βάλουμε 2-3 μέρες στο ζωβιράξ, νωρίς την πρώτη μέρα και το αφήσουμε, δεν θα σταματήσει η εξέλιξη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να φτιαχτεί αποτελεσματικό φάρμακο που να σκοτώνει τον ιό. Για το AIDS δεν έχουμε θεραπεία για τον ιό. Αυτό να το καταλάβουν οι ακροατές. Για το AIDS έχουμε μια θεραπεία. Μάλλον δεν έχουμε μια θεραπεία που σκοτώνει τον HIV, τον ιό. Έχουμε μια θεραπεία που σταματάει την εξέλιξη του AIDS. Αλλά οι άνθρωποι που παίρνουν το AIDS παίρνουν καθημερινά τα φάρμακά τους. Ξέρετε πόσα λεφτά έχουν. Τεράστια κονδύλια και τεράστιο lobbying από το 1983 που ανακαλύφθηκε το ιός HIV και φαντήθηκε το AIDS. Άρα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Γεροτζιάφα, η επιστημονική και όχι μόνο συζήτηση πρέπει να πάει σε ένα άλλο πεδίο πια. Αυτό μου λέτε. Αυτό αυτό που σας λέω εδώ και ένα χρόνο σας λέω. Ναι. Εσείς το λέτε, αλλά... Ό,τι χρειάζεται αυτό το περίφημο να κάνουμε πρόληψη, δηλαδή με εμβολιασμούς και να φυλαγόμαστε, δεύτερον ιχνηλάτηση και τρίτον περίθαλψη. Πρώτο βάθμιο, δεύτερο βάθμιο, τρίτο βάθμιο. Αυτό χρειαζόμαστε. Πείτε μου. Ναι, πείτε το. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο έχει αρχίσει να συζητεί σε κύκλους έτσι λίγο πιο προοδευτικούς, να σας το πω έτσι, επιστημονικούς. Πώς θα πρέπει να είναι τα συστήματα υγείας πια? Πώς, δηλαδή, αυτό που λέμε συνήθως να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία, είναι ένα πράγμα, ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί, να απαντήσει τις σημερινές ανάγκες. Γιατί να αυξηθούν οι δαπάνες και να αυξηθεί το προσωπικό είναι το βασικό. Αλλά για να κάνει τι, για να θεραπεύσει πώς, για να διαγνώσει ποιον. Στη νέα εποχή που άνοιξε εξαιτίας της πανδημίας, με όλη αυτή την εφαρμογή της τηλεϊατρικής, της τεχνολογίας κτλ., συν το γεγονός ότι έχουμε καινούργιο νόσημα και ξέρουν πια οι ειδικοί επιδημιολόγοι θα έχουν και άλλα τέτοια νοσήματα στο μέλλον. Άρα χρειάζεται να ξανασκεφτούμε, να φτιάξουμε μια καινούργια στρατηγική για την οργάνωση των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη. Και έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Κατά τη γνώμη σας, στην Ελλάδα τι πάει στραβά, κύριε Γεροτζιάφα? Γιατί είπατε άλλο Γαλλία, είπατε άλλο Ελλάδα. Τώρα φτάνουμε προπαραμονές της 28ης, έχουμε ξαναμπεί στη στερεοτυπική συζήτηση περί παρελάσεων, αλλά έχουμε αφήσει απ' έξω, για παράδειγμα, πώς σπάς, εγώ δεν ακουραστώ να το λέω, τη διασπορά με μέτρα δημόσιας υγείας. Αυτό δεν το λέει, συζητάμε. Τι φταίει λοιπόν στη χώρα μας? Να σας πω, εγώ πια μετά από 12 μήνες εμπειρίας συζήτηση σε διάφορα επίπεδα και με πολιτικούς παράγοντες και επιστημονικούς στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση πια ότι η αντίληψη διαχείρισης πανδημίας από την κυβέρνηση είναι το let it be. Ας το, ρε παιδί, μας κάνουμε τα βασικά που χρειάζονται. Ξεκινάμε τον εμβολιασμό με ένα μεγάλο ταρατατζούμ. Θυμόσαστε πέρυσι τα εμβόλια με τα διαγράμματα των κοκκινίων 100 κέντρων και σε 4 μήνες θα έχουμε εμβολιάσει όλο τον κόσμο. Και από εκεί πέρα χρειάζεται να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι θα γίνει. Το παρατάμε. Αυτό κάνουν και αυτή είναι η πολιτική διαχείριση στην Ελλάδα. Εδώ δεν έχουν βάλει 18 μήνες τώρα τηλεϊατρική. Που στην Γαλλία έχουμε συστήματα τρίτης γενιάς πια. Καταλάβατε. Είναι μια διαχείριση. Άστο, κάναμε τα βασικά, να μην μας πούνε ότι κάναμε τίποτα και προχωρούμε. Τώρα ξαναμανά η συζήτηση. Θα πάνε οι άνθρωποι στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης, δεν θα πάνε. Θα πάνε, θα γίνουν οι παρελάσεις, δεν θα γίνουν. Θα πάμε 17 Νοέμβρη, θα γίνει η πορεία του Πολυτεχνείου, δεν θα γίνει. Αυτό. Δεν κάνουμε νόημα τη συζήτηση πια. Γιατί στο επίπεδο της οργάνωσης, της περίθαλψης, στο επίπεδο του εμβολιασμού, στο επίπεδο της πειθούς των ανθρώπων για να εμβολιαστούν, είναι ακόμα στην κουβέντα, κάνει, δεν κάνει το εμβόλιο, θα έχει το εμβόλιο, δεν έχει το εμβόλιο, πράγματα που έχουν λήξει 6 μήνες τώρα. Πείτε μου εδώ, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, κατά τη γνώμη σας, λέει, κύριε Γεροτζιάφα, αυτός ο χειμώνας φτιάχνει ένα εκρηκτικό μείγμα, αν συνυπολογίσουμε και τη γρήπη? Φτιάχνει ένα εκρηκτικό μείγμα, αν συνυπολογίσουμε και τη φτώχεια. Επίσης, αν συνυπολογίσουμε τα χρόνια νοσήματα τα οποία έχουν παραμεληθεί, τώρα σας λέω την εμπειρία που έχουμε εδώ. Έτσι. Έχουμε πια πολύ σοβαρότερες μορφές καρκίνου ή πιο παραμελημένα εμφράγματα αγκιακά κεφαλικά επεισόδια από ό,τι είχαμε πριν από 2 χρόνια.
Γιατί έχει αλλάξει ο επιδημικός, ο νοσολογικός χάρτης στη χώρα και το ίδιο είναι και στην Ελλάδα. Φανταστείτε εδώ που έχετε μόνο χειρουργία λίστες 3, 4, 5 χιλιάδων και επί μήνες να καθυστερούν. Ναι, και φανταστείτε τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν παίρνουν σωστά τις θεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, έχουν καταρρεύσει. Λέω για Γαλλία τώρα. Έχουν καταρρεύσει τα προγράμματα προλήψης για τον καρκίνο του μαστού, του παχύριου σεντέρου. Φανταστείτε λοιπόν πόσοι άνθρωποι έχουν διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού, προχωρημένο θα μπορούσαν να ήταν σε αρχικό στάδιο. Εγώ πια έχω και γνώσει και εμπειρίες από συναδέλφους δικούς μας, γιατρούς, που έχουν παραμελήσει τη διάγνωσή τους και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος, γιατί κύριε Γεροτζιάφα, στο εξωτερικό είναι καλύτερα. Μόλις χθες ο Τζόνσον είπε ότι ελάτε να κάνετε και αναμνηστική των εμβολίων, διότι δεν σας προστατεύουν από την ασθένεια ούτε από τη μετάδοση έτσι όπως είναι. Άρα λέει παντού έχει χαθεί η μπάλα. Όχι. Ο κύριος μιλάει με μένα. Εγώ δεν θα μιλήσω ως γενικός. Είναι άλλο πράγμα ορισμένοι επιστήμονες των επιτροπών των δημοσίων δημόσιων λόγων και άλλο εγώ. Θυμόσαστε από τον Νοέμβρη πέρυσι είχα πει και είχα γράψει ότι το εμβόλιο είναι ένα από τα εργαλεία, δεν είναι η λύση της πανδημίας. Και το είχα γράψει γιατί είχαμε κατευθυντήριες οδηγίες που το λέγανε αυτό. Λοιπόν, αυτό που ισχύει, επίσης είχαμε πει και είχαμε γράψει το Δεκέμβρη πέρυσι και το Γενάρη, ότι θα έχουμε μεταλλάξει που θα ρατώσουν την τέτοια των εμβολίων και την αποτελεσματικότητα και θα έχουμε επίσης και πτώση της ανοσίας, γιατί αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Άρα θα έχουμε νέες δόσεις και νέες γενιές εμβολίων. Τα ξέρουμε αυτά. Mm. Αυτά, εγώ προσωπικά τα λέω και στην Ελλάδα, τα έχουμε γράψει και δημόσια στη Γαλλία και το παίρνουν υπόψη του στη Γαλλία. Έτσι. Δεν σας είπα εγώ κάτι καινούριο το οποίο δεν συζητάει η επιστημονική κοινότητα στη Γαλλία. Απλώς στην Ελλάδα δεν θέλησαν να κάνουν το αυτονόητο. Και είναι πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης αυτό. Δεν είναι των κομμάτων γενικά ή των πολιτών. Δεν θέλησαν να κάνουν αυτονόητα πράγματα για τους δικούς τους λόγους και τους δικούς τους υπολογισμούς. Αλλά το πληρώνει ο κόσμος αυτό. Με ένα χωριό να πεθαίνει κάθε εβδομάδα είναι ένα θέμα. Και αν το πολλαπλασιάσουμε με το. Με αριθμό των σοβαρών νοσηλιών και τον αριθμό του long COVID, καταλαβαίνετε τι γίνεται στη χώρα. Και τι εργατόρες χάνονται. Κύριε Γεροτζιάφα, πόσο καθοριστική σημασία είναι από την εμπειρία στη Γαλλία η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Είναι αναγκαία. Είναι η βάση. Θυμόσαστε το Μάρτιο, Απρίλιο, λέγαμε ότι οι μονάδες συντατικής θεραπείας έχουν πει τα τάξη και μας έχουν πάρει έχουν διαδικηθεί γραμμές. Δεν πρέπει να σταματήσει τίποτα. Πρέπει να λειτουργήσει στα μετόπισθεν του εχθρού. Εκεί είναι η μάχη. Η μάχη είναι να διαγνώσω γρήγορα την νόσο, να τον παρακολουθήσω τον άνθρωπο και να ξεκινήσω γρήγορα τις θεραπείες. Ποιες είναι αυτές τις θεραπείες, θα σας τις πω. Είναι αντιπυκτικά φάρμακα, και εδώ έχω conflict of interest, για να τα λέμε έτσι, γιατί είναι. Έχουμε προγράμματα και μελέτες οι οποίες γίνονται με τα φάρμακα αντιπυκτικά. Είναι μονοκλονικά αντισώματα για πολύ ορισμένες κατηγορίες ασθενών, όπως και τα αντιπυκτικά φάρμακα για πολύ συγκεκριμένους ασθενείς. Mm. Χρειάζεται οι γιατροί να κάνουν εκτίμηση κινδύνου. Είναι επίσης η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος με βιταμίνες και άλλα τέτοια ψευδοδιαγνωστικά κτλ. Είναι δουλειά δηλαδή που κάνει ο Γενικός Γιατρός στην πόλη και όχι εγώ που είμαι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Γιατί όταν ο άνθρωπος σταθεί σε μένα, ο άρρωστος, τότε οι δόσεις των αντιπυκτικών φαρμάκων, θα σας πω για αυτό που ξέρω, οι δόσεις των αντιπυκτικών φαρμάκων που συνήθως δίνουμε στο νοσοκομείο δεν θα φτάσουν. Και θα χρειάζεται να έχουμε μια πολύ εξειδικευμένη προσέγγιση, να αλλάζουμε τις δόσεις, να κάνουμε παρακολούθηση, βάσει και να γλιτώσουμε τον άρρωστο. Ενώ στην πρωτοβάθμια περίπτωση, με τις συνήθεις δόσεις των αντιπυκτικών στους συγκεκριμένους ασθενείς, μπορεί να έχουμε καλό αποτέλεσμα. 50% αλλά τους θνητότητες. 50% αυτά, λέτε. 50%. Δεν το λέω εγώ, το οι Αμερικάνοι το λένε. Ναι, ναι. Από πέρυσι το Σεπτέμβριο έχουμε τέτοιες δημοσίευσεις. Και οι Κινέζοι το λένε και οι Ρώσοι το λένε. Στην Ελλάδα δεν θέλουν να τα ακούσουν. Είναι προβληματικό τους. Να κάνουμε τώρα. Παρατηρώ, κύριε Γεροτζιάφα, ότι το τελευταίο διάστημα και στις αναρτήσεις σας είστε εξαιρετικά προσεκτικός, περίπου κουρασμένος. Είπατε ότι εντάξει. Ναι, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν. Μετά τη συσσόρευση μιας εμπειρίας σε σχέση με την νόσο, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο με τον COVID? Κοιτάξτε, το COVID στην αρχή ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια, θα μιλήσω έτσι πολύ εξομολογητικά, ας το πούμε έτσι. Ήταν μια τεράστια ευτυχία για μένα και όλους τους επιστήμονες που εμπλήκαμε σε αυτή την υπόθεση, μια πρωτόγνωρη ιστορική ευκαιρία που είχαμε να δούμε να γεννιέται ένα νόσημα και να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Επιστημονικά μιλώντας, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μία φορά στα 100 χρόνια. Και είχαμε την τύχη να το ζήσουμε αυτό.
Επίσης, εγώ ήμουν από αυτούς που βρέθηκαν με μια ανάλυση και βγήκαμε σωστοί ως προς τη φύση της νόσου και της θεραπείας. Δηλαδή, ξέρω πια ότι βοηθήσαμε ανθρώπους. Όχι συγκεκριμένα σε ένα νοσοκομείο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί ξέρω και τα άρθρα τα οποία έχουμε βγάλει έχουν πολύ καλούς πια citation index. Χωρίς να κάνουμε ψηλή επιστήμη. Έτσι. Κάνοντας βασική εφαρμογή των γνώσεων που είχαμε. Στη συνέχεια κάναμε όσο μπορούσαμε και με τη γνώση και τις δυνάμεις που είχαμε. Ορισμένοι άνθρωποι είπαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να περάσει στην Ελλάδα για να σωθούν άνθρωποι. Το κάναμε αυτό. Άλλες φορές με σωστό τρόπο, άλλες φορές με λάθος. Σήμερα βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε μια κατάσταση έχει γίνει σταθεροβασικό, έχει κορεστεί το πράγμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση και είναι η κυβέρνηση που πρέπει να την κάνει αυτή για να λυθεί το επιδημιολογικό πρόβλημα, να κατευναστούν τα κύματα αυτά τα επιδημικά, για να μπορέσει ο κόσμος να ασχοληθεί με τις πραγματικές αντιθέσεις και τα πραγματικά προβλήματα που έχει και για τα οποία η επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει. Γιατί ως επιστήμονες προσφέραμε πολλά στο να λύσουμε την πανδημία. Το όχι, να καταστήλουμε την οξία φάση της πανδημίας. Και τα εμβόλια και αυτές οι τρακτικές και η τηλεϊατρική και τα φάρμακα και τα αντιπληκτικά που σας έλεγα πριν και τα μονοκλονικά και ό,τι άλλο έχουμε στις επόμενες 5-6 στα επόμενα 4-5 χρόνια. Αλλά μέχρι εκεί εμείς μπορούμε να προσφέρουμε. Μετά είναι υπόθεση των πολιτών αφενός, αλλά κυρίως των πολιτικών. Και η πολιτική στην Ελλάδα είναι αλλού. Και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, κυβέρνηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη επιστημονική αγωνία με την COVID? Αυτό που περιγράψατε του πώς επηρεάζει πια τον εγκέφαλο. Ναι, τι θα μείνει σε μακροχρόνια επειδή, σε μακροχρόνια βάση. Περισσότερο από την οξία φάση της νόσου. Αυτός ο ιός όταν μπαίνει και τροποποιεί τα ενδοφυλιακά κύτταρα, όταν μην μπούμε στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, κύτταρα τα οποία βρίσκονται μακριά από το σημείο εισόδου και έχουν αλλαγές οι οποίες μένουν για καιρό, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι το οποίο συμβαίνει, ας το πούμε έτσι, πιο constitution, πιο βασικό, πιο μέσα στη λειτουργία αυτών των κυττάρων. Με αποτέλεσμα δεν ξέρουμε τι θα μας δώσει σε πιο απόμακρο χρονικό διάστημα. Βλέπετε, παρατηρείτε, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, και νευροεκφυλιστικά φαινόμενα πια? Έτσι λένε οι νευρολόγοι. Ναι, έτσι λένε οι νευρολόγοι. Δεν είναι δηλαδή μια ίωση η οποία κάνει τον κύκλο της, περνάει έστω και με βαριά μορφή. Είναι μια ίωση η οποία προκαλεί εκφυλισμό των κυττάρων σε μακροχρόνια δράση. Αυτό που σας είπα πριν, ότι 60 μέρες μετά τα ενδοθυλιακά κύτταρα ενός ανθρώπου που έχει περάσει COVID, 25% των ανθρώπων, έχουν ακόμα βλάβες. Είναι πρωτόγνωρο, δεν το ξέρω. Ξέρω καλά τα ενδοθυλιακά κύτταρα και την πήξη. Αλλά δεν το έχουν ξαναδεί. Είναι, να μην πω τώρα σε πιο λεπτές, σε πιο βαριές λεπτομέρειες. Αυτό που χρειάζεται είναι οι ακροατές, έχει σημασία σε την περίοδο. Επειδή πολλοί κόσμοι δεν έχει εμβολιαστεί και στην Κρήτη ήμουν το καλοκαίρι και ξέρω το κλίμα που υπάρχει. Και πολλοί κόσμοι έχει βγει σε αυτή τη λάθος αντιπαράθεση, γιατί μονοκλονικά και όχι εμβόλιο, γιατί εμβόλιο και όχι μονοκλονικά, από το οποίο βλακίες. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το ξέρω αυτό πριν από 18 μήνες, τα είχαμε ξαναπεί. Πρέπει ο κόσμος πρώτον να προστατευτεί, να μην πιστέψει αν θα είναι ή δεν θα είναι σοβαρό, δεν είναι σοβαρό το πράγμα. Και το συνεχίζουμε να το αποδεικνύουμε πια ότι είναι σοβαρό. Να πηγαίνει στο γιατρό με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων που θυμίζουν γρήπη, που θυμίζουν κρυολόγημα. Θα μου πεις πού θα βρει το γιατρό. Κάπου θα τον βρει. Στην Κρήτη. Πριν φτάσει στο σημείο να χρειαστεί τη μονάδα εντατικής νοσηλείας ή το νοσοκομείο, γιατί τότε δεν θα βρει ούτε θέση ούτε θάλαμο. Και τότε θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το βρίσκω εξαιρετικό ερώτημα από το φίλο το Βασίλη. Φρονεί ο κύριος Γεροτζιάφας παρατηρώντας. Επειδή είναι από τους ειδήμονες στα αγγεία, 2 χρόνια τώρα την νόσο που προκαλεί ο ιός, ότι ενδεχομένως μιλάμε και για νέου τύπου καρδιοπαθείς παγκόσμια, με αφορμή την COVID. Εγώ ξέρω ότι μιλάμε για ένα νόσημα το οποίο κάνει θρομβώσεις από μόνο του. Να σας πω ένα νούμερο για να καταλάβετε. Οι άνθρωποι που έχουν καρκίνο νερό και που έχουν χημειοθεραπεία κτλ. 10 με 20% παθαίνουν θρεμβική θρόμβωση. Λοιπόν, στους ανθρώπους που έχουν COVID είναι 30%. Οι άνθρωποι οι οποίοι, και αυτό είναι τοξικότητα και στην καρδιά και στα αγκία της καρδιάς και στα αγκία του κεφάλου και στα αγκία του πνεύμωνα και στα αγκία των ποδιών. Και σήμερα, ξαναλέω, έχουμε σημάδια που μας λένε ότι αυτή η τοξικότητα παραμένει πιο μακριά από τους 2 μήνες που είναι συνήθως. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, ένας άνθρωπος που κάνει ορθοπαιδική χειρουργία, προς τον αυτό
αποκατάσταση του ισχύου, ας το πούμε, ορθοπλαστική του ισχύου, παραμένει σε μια υπερεπεκτική κατάσταση και κινδυνεύει να πάει θρόμβος για ένα μήνα. Και αυτή η επέμβαση είναι από τις πιο θρομβογόνες που υπάρχουν. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει COVID επίσης έχει ένα μήνα να πάρει θρόμβωση και έχει και δύο μήνες μετά, άλλο ακόμη ένα μήνα δηλαδή, με διαταραχές μετρημένες και δεν ξέρουμε τι γίνεται και πιο μακριά ακόμα. Και θα σας πω και το τελευταίο, γιατί αυτή είναι ακόμη μια μελέτη η οποία θα την ανακοινώσουμε τον άλλο μήνα στο American Society of Hematology, που την κάνει επίσης με τον Δημόπουλο από την Αθήνα, στους εμβολιασμένους. Γιατί τότε όταν ξεκινήσαμε είπαμε, ωραία, κάνει το εμβόλιο ο θρομβώσης, Pfizer. Για να δούμε. Πήραμε εμβολιασμένους προσωπικό νοσηλευτικό και εμβολιασμένους ογκολογικούς ασθενείς, ψάχνοντας να βρούμε υπερεπεκτικότητα. Ήμασταν μέσα το Μάρτιο τότε που είχαμε τις πρώτες θρομβώσεις. Λοιπόν, από τους εμβολιασμένους ανθρώπους, σημάδια έντονης υπερεπεκτικότητας δεν έχουμε. Είτε στους καρκινοπαθείς ασθενείς, είτε στους φυσιολογικούς. Και ήταν άνθρωποι που πήραν το εμβόλιο της Pfizer. Λοιπόν, αυτό επιβεβαιώνει αυτές τις μεγάλες μελέτες που έχουμε τώρα με τα μερικά εκατομμύρια, 62 εκατομμύρια ανθρώπους από την Αγγλία κτλ. Οι οποίες λένε ότι το σήμα για θρόμβωση μετά το εμβόλιο εμφανίζεται κυρίως μετά το AstraZeneca, όταν έχουμε αυτό το VIT. Από εκεί πέρα δεν έχουμε άλλα προβλήματα θρόμβωσης. Γι' αυτό κάποια στιγμή πριν από κάνα δύο μήνες είχα βγει τόσο επιθετικά και είχα πει ξεχάσει τη θρόμβωση με το εμβόλιο. Άρα λέτε ότι πρέπει να συνυπολογίσουμε τη νέα πραγματικότητα από τη μια και από την άλλη και μια πραγματικότητα υφιστάμενη, διότι εδώ έχω μηνύματα από πολλούς. Καλά τα λέει ο κύριος Γεροτζήγεφας, αλλά άντε τώρα να ξεμπερδέψεις από το αν είναι μια γρίπη ή αν είναι COVID. Γιατρό λοιπόν λέτε. Τελείωσε. Κατευθείαν. Έχει συμπτώματα, πας στο γιατρό σου. Κατευθείαν. Δεν περιμένεις στο σπίτι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Είναι το μόνο πράγμα, είσαι δεν είσαι εμβολιασμένος. Όταν είσαι εμβολιασμένος, ξέρουμε ότι δεν θα πάθεις βαρύ COVID. Εντάξει. Αλλά κυρίως αν δεν είσαι εμβολιασμένος, για τον Α ή Β λόγο, τώρα δεν ψάχνω να βρω το πώς, που πότε, ούτε το τι θα γίνει. Αυτή η συζήτηση είναι δυστυχώς τελείωσε. Λοιπόν, μπορεί να ξανανοίξει αργότερα. Προς το παρόν μπαίνουμε στο χειμώνα και θα πάει ο κόσμος στην εκκλησία μεθαύριο, θα πάει στις παρελάσεις και αρχίζει καινούργια φάση. Είσαι λοιπόν δεν είσαι εμβολιασμένος, ξεκινάνε τα συμπτώματα. Για την ακρίβεια, για να είμαι πιο σαφής. Εάν δεν είσαι εμβολιασμένος, με το που έχεις καταρροή, λίγο πυρετό, λίγο αδυναμία, πας στο γιατρό σου κατευθείαν. Μην παίζεις με τη ζωή σου. Γιατί είναι κόρονα γράμματα πια. Και μην λες, είμαι νέος, εντάξει, θα περάσω, θα πάρω μια σπιρίνη, θα πάω στην δουλειά. Και ένα ερώτημα από τη φίλη την Ελένη. Ποια είναι η δική σας αντίληψη, μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα εμβόλιο της γρήπης και COVID? Ναι, με μια διαφορά νομίζω μια εβδομάδα το κάνω. Μάλιστα. Και μια ακροάτρια. Τα πολύ μικρά παιδιά που εξ αντικειμένου είναι ανεμβολιαστά, που κολλούν, πώς αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, εμείς εδώ στη Γαλλία έχει από το Σεπτέμβριο, θυμάμαι καλά, είναι από 12 χρονών και πάνω τα παιδιά εμβολιάζονται. Πιο μικρά παιδιά λένε εδώ. Το μήνυμα είναι μικρά παιδιά. Τα πιο μικρά, όχι, δεν εμβολιάζονται ακόμα. Ναι. Εκεί πώς αντιμετωπίζετε ένα παιδί που κολλά? Κοιτάξτε, τα παιδάκια κάνουν καλό τέτοιο. Δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό που πρέπει να κοιτάξει ο γιατρός είναι μην αρχίσουν να εμφανίζουν δραματικές εκδηλώσεις του νοσήματος, που τότε είναι ένα alert, ένα σημείο κινδύνου ότι μπορεί να βαρύσει. Αλλά γενικώς τα παιδάκια στο βαθμό που έχουν ένα καλό περιβάλλον μπορεί να τους δίνουν αντιπυρετικά, να έχουν μια παρακολούθηση, ας το πούμε, καλή ιατρική, δεν έχουν πρόβλημα. Τα μέτρα δημόσιας υγείας, δηλαδή οι αποστάσεις, οι μάσκες, η χνηλάτιση και η απομόνωση κρουσμάτων, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να ενταθούν τώρα το χειμώνα? Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Δεν πρέπει να κάνουμε lockdown, πρέπει να ενταθούν. Εγώ σας λέω εδώ στο Παρίσι. Αλλά δεν κάνουμε χνηλάτιση καν, κύριε Γεροτζιάφα. Σε κάθε πώς σας πάει στην αλυσίδα. Σε κάθε γωνία έχουν ένα κιόσκι που κάνει σε rapid test. Αλλά δεν το κάνω εγώ στο σπίτι μόνος μου το rapid test. Πάω στο κιόσκι και το κάνω. Που είναι δύο τεχνολόγοι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Καταλάβατε. Είναι στον πύργο του Άιφελ γύρω-γύρω που έχει τουρίστες και έχει αρχίσει ξαναπαίνει ζωή του Παρίσι. Mm-hmm. Έχει 10 μέτρες σε τέτοια κιόσκια. Αυτό λέγεται η χνηλάτιση. Το πώς το κάνεις, αλλά δεν το γνωρίζω και δεν θέλω να το μάθω δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Γεροτζιάφα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα λέμε σπανιότερα, γιατί βλέπω ότι έχετε αποφασίσει να είστε λίγο πιο εγκρατείς πια. Όχι, με εσάς έχω ειδική σχέση. Οπότε δεν είναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.